Ανησυχητική αύξηση παρουσιάζει τα τελευταία 24 ώρα ο αριθμός των νοσηλευόμενων με κορονοϊό στο νοσοκομείο του Βόλου, ενώ την προηγούμενη Τρίτη οι νοσηλίες δεν ξεπερνούσαν τις 20, σήμερα αγγίξαν τις 30, καθώς στην κλινική COVID νοσηλεύονται 26 ασθενείς και στη ΜΕΘ κορονοϊού 3. Αντιλαμβάνεστε ότι φτάνουμε στο όριο μιας ολόκληρης κλινικής να είναι γεμάτη και δυστυχώς αν αυτό συνεχίσει θα αναγκαστούμε να ανοίξουμε και άλλη δομή, που υπάρχει η υποδομή και η προετοιμασία, αλλά σίγουρα θα είναι πιο δύσκολη η κατάσταση. Υπάρχει μια τάση αυξητική. Η μονάδα ιατρικής θεραπείας παραμένει με 3 νοσηλευόμενους σε βαριά κατάσταση. Και βέβαια όλοι έχουμε την ανησυχία ότι όσο περνάει ο καιρός και πλησιάζουμε προς πιο χειμερινούς μήνες, ότι αυτό λόγω της αύξησης του συγχρονισμού θα οδηγήσει σε αύξηση και των κρουσμάτων. Το προφίλ παραμένει το ίδιο. Ηλικίες περίπου μέσης ηλικίας άνθρωποι, ανεμβολίαστοι, χωρίς πάρα πολλά υποκείμενα νοσήματα μπορώ να πω, αλλά που εντάξει η ανάγκη του, ή μάλλον η νόσος του κορονοϊού τους έχει οδηγήσει σε σοβαρού βαθμού αναπνευστική ανεπάρκεια που χρειάζονται νοσηλεία στο νοσοκομείο. Ελπίζουμε αυτό να μην επεκταθεί και σε αύξηση νοσηλιών στη ΜΕΘ, όπου βέβαια όπως ξαναείπα είναι βαριά η κατάσταση με πολύ μεγάλους κινδύνους και επιπλοκών και απώλεια ζωής. Την ίδια στιγμή ο ρυθμός των εμβολιασμών παραμένει υποτονικός, με τις ημερήσιες δόσεις που χορηγούνται στο εμβολιαστικό κέντρο του νοσοκομείου Βόλου να μην ξεπερνούν τις 200, όταν μέχρι και τον Ιούλιο άγγιζαν τις 800 καθημερινά. Αυτό που πιστεύω ότι θα βοηθήσει την όλη γενικά κατάσταση είναι το τείχος ανοσίας που έχει δημιουργηθεί. Έχουμε εμβολιάσει πλήρως πάνω από το 50% των ενηλίκων στον νομό Μαγνησίας. Μαζί με τους ανθρώπους που έχουν νοσήσει πλησιάζουμε περίπου στο 60%. Είναι ένα ισχυρό τείχος, αλλά δυστυχώς οι υπόλοιποι συμπολίτες μας που δεν εμβολιάστηκαν και για τους δικούς τους λόγους, είναι μαθηματικός βέβαιο ότι σε μεγάλο βαθμό θα νοσήσουν. Ελπίζω να νοσήσουν ελαφρά και να μπορέσουν να το ξεπεράσουν ήπια. Αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες είναι ότι ακόμα και τώρα που μιλάμε υπάρχουν οικογένειες που νοσούν όλοι μαζί και δυστυχώς υπάρχουν και οικογένειες που έχουν απώλειες ανθρώπινων ζώων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο κορονοϊός είναι εδώ και χρειάζεται να έχουμε εγρήγορση, επαγρύπνηση. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, το κίνημα των αντιεμβολιαστών οργανώνεται και αναζητά και στο Βόλο νομικά όπλα ώστε να στηρίξει τα επιχειρήματα κατά της υποχρεωτικότητας των εμβολίων. Όπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα Ταχυδρόμος, ετοιμάζονται και σε τοπικό επίπεδο ομαδικές προσφυγές υπό την καθοδήγηση συγκεκριμένου δικηγορικού γραφείου, στο οποίο κατευθύνει τους ενδιαφερόμενους η ιστοσελίδα Θεσσαλική Ένωση Πολιτών. Μέσω του συγκεκριμένου δικηγορικού γραφείου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ομαδική προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, ενώ οι γονείς των μαθητών μπορούν να υπογράψουν δήλωση κατά της διενέργειας self-test και rapid test στα παιδιά τους, καθώς επίσης και κατά της διενέργειας εμβολίου κατά του κορονοϊού. Το μήνυμα είναι ότι πρέπει να εμβολιαστούμε. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι ανανύπτουν από τον COVID έχουν πάρα πολλά προβλήματα και μετά. Και αν τους ρωτήσεις μετά την περιπέτεια, οι περισσότεροι θα σου πούνε ότι ήμουν, ας πούμε, σχετικά αμελής και θα έπρεπε να το είχα κάνει για να γλιτώσω όλη αυτή την περιπέτεια. Το μήνυμα είναι ότι πρέπει όλοι να γνωρίζουμε ότι είναι ένας επικίνδυνος ιός, ότι ο εμβολιασμός προστατεύει, θωρακίζει, οι πιθανές επιπλοκές είναι ελάχιστες και δεν πρέπει να φοβίζουν. Μιλάμε για εκατομμύρια εμβολιασμούς σε όλο τον κόσμο. Η αποτελεσματικότητα είναι σημαντική. Και θέλω να πιστεύω ότι πολλές φορές η παραπληροφόρηση, η άγνοια κλπ. Είναι κακή σύμβουλη. Θα πρέπει να ακούνε τους ειδικούς. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό και η διοίκηση του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου θα ασχοληθεί με την περίπτωση του συγκεκριμένου δικηγορικού γραφείου στην αυριανή της συνεδρίαση. Να σημειωθεί ότι υπάρχουν πειθαρχικά μέσα για να αντιμετωπιστούν οι περιπτώσεις δικηγόρων που προσπαθούν να προσελκύσουν πελάτες με αθέμητο τρόπο.